Ναι. Εσείς είχατε μια πληροφόρηση ότι θα δοθούν μέσα στο 19. Νομίζω ότι αυτό θα υπάρξει αξιολόγηση. Θα το δούμε από τη στιγμή που θα καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προφανώς εμείς έχουμε δεσμευτεί, όπως γνωρίζετε, κύριε Παπαδάκη, μετά τις αποφάσεις που βγήκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που στην ουσία τι κάνανε, γκρέμισαν ολοκληρωτικά το νόμο Κατρούγκαλο. Εμείς θα φέρουμε τις νέες ρυθμίσεις. Έχει δεσμευτεί και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και ο αρμόδιος υπουργός. Εύχομαι να μην έχουμε προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας και με το καινούργιο ασφαλιστικό και έχουμε άλλο γκρέμισμα. Μπάρκας και φωνάζει τώρα ως αντιπολίτευση. Εμείς θα ακολουθήσουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και έτσι αυτό, και πήγε ο Κατρούγκαλος. Καλά, εντάξει, ήταν ο εξόφθαλμο τότε. Δεν υπάρχει υπουργό που να μην είχε. Ήταν εξόφθαλμο τότε η κυρία Παπαδάκη. Όλοι έχουν έρθει εδώ και έχουν φύγει. Ή φύγανε μέσα από το στούντιο, ή φύγανε στη ζωντανή σύνδεση που είχαμε. Και επί Νέας Δημοκρατίας και επί ΠΑΣΟΚ και επί ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Και για τον τρόπο υπολογισμού των επικουρικών, όπως και για το ποσοστό αναπλήρωση των συντάξεων, εμείς το λέγαμε από την πρώτη στιγμή ότι υπήρχε πρόβλημα συνταγματικό. Δέχτηκε ότι υπάρχουν αρκετά κενά προς τιμή του. Δεν κατάλαβα ένα πράγμα. Τι δεν κατάλαβα, δηλαδή, η κυβέρνηση μπορεί να τα δώσει, αλλά επειδή φοβάται το δημοσιονομικό χώρο ότι δεν θα κενό, έχει κενό, όχι το χώρο, κενό, δεν τα δίνει. Κενό είναι όταν είναι. Κενό είναι όταν. Όταν ωραία. Δεν λέει αυτό. Μπορεί, όχι, δεν θέλει να δει. Μπορεί να τα δώσει. Δηλαδή, τα δικαιούνται οι άνθρωποι και πρέπει να τα πάρουν. Η κυβέρνηση μπορεί να τα δώσει. Απλώς δεν τα δίνει επειδή φοβάται ότι θα έχει πρόβλημα στο τέλος του 19. Δεν θα διακινδυνευτεί ο στόχος, αλλά είδατε ότι επειδή έχουμε υπερπλεώνασμα και ο Παναγιώτη. Αν είμαι ειλικρινή, κύριε Μπάρκα μου, αυτή τη λογική σε ορισμένε τομεί ήταν και η προηγούμενη κυβέρνηση. Ότι δίκιο έχετε, ρε παιδιά, αλλά δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Αυτό που λέει η κυρία Καλογεροπούλου έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Να σα θυμίσω για την απόφαση, τη δικαστική απόφαση για τα αναδρομικά, για τι περικοπέ μάλλον που είχαν υποστεί στρατιωτικοί. Που ήταν υποχρεωμένοι να τα δώσουν και η κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, γιατί τότε ήταν αυτή η κυβέρνηση, δεν τα έδινε και τα έδωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινήσαμε να δίνουμε στα αδρομικά στα σώματα ασφαλείας, θα είχαμε ξεκινήσει να τα δίνουμε. Κύριε Καραγκούνη, δεν σας έκοψα λεπτό. Εσείς τα δώσατε ολοκληρωμένα. Τα δώσατε ολοκληρωμένα. Αυτό θέλω να πω. Αφήστε τον κι αυτό να μιλήσει. Να πω, θα έρθω πρώτη φορά σε πάνω, θα συμφωνήσω μαζί σας. Η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να συμβαδίσει, να δώσει τα χρήματα αυτά. Αν θα τα δώσει μαζί ή όχι, μπορεί να είναι και μια απόφαση της κυβέρνησης, αν να δώσει τμηματικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να τα δώσει. Εγώ θέλω να πω το εξής. Υπάρχει μια διχογνωμία δύο υπουργών. Ο κύριος Γεραπετρίτης, εξ όσων γνωρίζω, δεν τον άκουσα εγώ, διάβασα, είπε θα τα δώσουμε. Ο κύριος Μηταράκης σήμερα, που είναι και ο αρμόδιος υπουργός, είπε δεν θα τα δώσουμε. Μιλάω για την εκπομπή του κ. Παπαδάκη. Όχι ότι δεν θα τα δώσουμε, θα τα δώσουμε, κύριε Μπάρκα. Θα τα δώσουμε. Δεν θα τα δώσουμε. Όχι, ο κύριος Γεραπετρίτης είπε. Κύριε Παπαδάκη, κύριε Καραγκούνη, μισό λεπτό, μην με διακόπτετε. Ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι τα δίνουμε. Αυτό τουλάχιστον διάβασα χτες. Μπορεί να είναι και ψέματα. Μέσα Οκτωβρίου. Ωραία, είπε θα τα δώσουμε. Ο αρμόδιος υπουργός σήμερα, έτσι, που έχει την πλήρη εικόνα, είπε ότι τελείωσε, δεν δίνουμε τίποτα φέτος. Αυτό είπε. Διευκρινίζοντας ότι δεν έχει καθαρογραφεί. Μα προφανώς. Γι' αυτό είπα, κύριε Παπαδάκη, θα περιμένουμε να καθαρογραφεί απόφαση. Και από εκεί και πέρα θα δούμε. Ο Πετρίτης την έχει διαβάσει, δεν την έχει διαβάσει ο κ. Μηταράκης. Παιδιά, να περάσουμε σε άλλα θέματα όμως. Αίσθηση έχει προκαλέσει, κύριε Μπάρκα, το γεγονός.